Τα τελευταία χρόνια μια νέα τεχνική ήρθε στη χώρα μας για να κατακτήσει τους φίλους του ψαρέματος από την ακτή. Το ψάρεμα με εγγλέζικο φελό. Η αθλητική αυτή τεχνική, η οποία μας επιτρέπει να ψαρεύουμε με ασφάλεια σε άγριους βυθούς, ασκείται με ιδιαίτερα ελαφρύ εξοπλισμό και στοχεύει σε αξιόλογα θυράματα όπως η σαργή, τα μελανούρια, τα λαβράκια και οι τσιπούρες. Το καλάμι του εγγλέζικου είναι παραβολικό και διαθέτει μεγάλο αριθμό οδηγών που δεν επιτρέπουν στην πετονιά να έρχεται σε επαφή με το σώμα του καλαμιού. Ο μηχανισμός είναι μικρός και φωδιάζεται με λεπτή πετονιά, συνήθως διαμέτρου 0,16 ή 0,18. Η προετοιμασία του εξοπλισμού αρχίζει με το πέρασμα της λεπτής μάνας στους οδηγούς του καλαμιού και ακολουθεί το πέρασμα ενός στόπερ από κλωστή ή πετονιά, το οποίο, όπως λέει και το όνομά του, σταματάει το φελό στο σημείο που θέλουμε, ώστε το δόλωμά μας να ψαρεύει στο επιθυμητό βάθος. Στη συνέχεια, θα περάσουμε στη μάνα μια ειδική στριφτάρο-παραμάνα, η οποία κινείται ελεύθερα κατά μήκος της λεπτής πετονιάς και θα προσαρμόσουμε πάνω της ένα εγγλέζικο φελό. Έτσι, ο φελός έχει τη δυνατότητα να κινείται και αυτός ελεύθερα κατά μήκος της μάνας και να σταματάει στο σημείο που έχουμε τοποθετήσει το στόπερ. Οι φελοί του εγγλέζικου γράφουν στο σώμα τους δύο αριθμούς. Παραδείγματος χάρη, 6 συν 2. Ο πρώτος αριθμός, το 6, δηλώνει το βάρος του ίδιου του φελού και ο δεύτερος το μέγιστο βάρος που μπορούμε να προσθέσουμε στην αρματοσιά μας ώστε να ψαρεύει σωστά. Το ερμάτισμα του φελού γίνεται με μικρά σχιστά μολυβάκια διαφόρων μεγεθών, τα οποία προσαρμόζουμε στη μάνα μέχρι να συμπληρώσουμε το επιθυμητό βάρος. Έχοντας ερματίσει την αρματοσιά μας, αυτό που μένει πλέον είναι να προσαρμόσουμε με τη μέθοδο θηλιά-θηλιά ένα λεπτό παράμαλο στη μάνα. Στην άλλη άκρη του παράμαλου βρίσκεται δεμένο ένα μικρό αλλά ανθεκτικό αγκίστρι, ικανό να αντέξει τη μάχη με ένα σαργό του κιλού ή ένα μεγάλο λαβράκι. Επειδή είναι σημαντικό να γνωρίζουμε το βάθος της περιοχής που θα ψαρέψουμε, επιβάλλεται να κάνουμε βυθομέτρηση πριν αρχίσουμε το ψάρεμά μας. Αυτό το πετυχαίνουμε προσθέτοντας στην άκρη του παράμαλου ένα μικρό βάρος, ικανό να βυθίσει το φελό μας, αν το βάθος είναι μεγαλύτερο από το σημείο που τοποθετήσαμε το στόπερ. Μετά από μερικές μετακινήσεις του στόπερ και μερικά πετάγματα, θα βρούμε το σημείο που η άκρη του φελού είναι στο ίδιο επίπεδο με την επιφάνεια του νερού. Στη συνέχεια, αφού γνωρίζουμε με ακρίβεια το βάθος της περιοχής, μπορούμε να ψαρεύουμε σε όποιο βάθος θέλουμε, μετακινώντας το στόπερ πάνω στη μάνα. Το δόλωμα που χρησιμοποιείται περισσότερο στο εγγλέζικο είναι τα μπιγκατίνι. Πρόκειται για μικρά σκουλικάκια προνύμφες μύγας, με μερικά από τα οποία δολώνουμε το μικρό αγκίστρι μας. Το πρώτο σκουλικάκι το περνάμε στο αγκίστρι κατά μήκος του σώματός του, ώστε να καλύψει το κοτσάνι του αγκίστριου και τα υπόλοιπα τρυπώντας τα από την άκρη, ώστε να προκαλούν με την κίνησή τους το τσίπημα των ψαριών. Όταν η δολωμένη αρματοσιά μας βρεθεί στο νερό, ο σωστά αρματισμένος φελός είναι σε θέση πλέον να μας μεταδώσει τα τσιπήματα των ψαριών με την ευαίσθητη άκρη του να βυθίζεται στο παραμικρό άγγιγμα. Το εγγλέζικο απευθύνεται σε ψάρια διαφόρων μεγεθών και συνηθιών, όπως είναι η σαργή, τα λαβράκια, οι ζαργάνες, τα μελανούρια και άλλα.
Όμως, στα μικρά αγκίστρια που χρησιμοποιούμε στο εγγλέζικο, πιάνονται και μικρά ψάρια, τα οποία οφείλουμε να επιστρέφουμε στη θάλασσα, δίνοντάς τους την ευκαιρία να μεγαλώσουν και να αναπαραχθούν. Το μαλάγρωμα της περιοχής γίνεται με μπιγκατίνι, τα οποία πετάμε με μια ειδική σφεντόνα στο σημείο που ψαρεύουμε. Ή και με μαλάγρα, την οποία εμπλουτίζουμε με μπιγκατίνι και στη συνέχεια την πλάθουμε σε μικρές μπάλες. Οι μπάλες αυτές είναι δυνατόν να διαλύονται κοντά στην επιφάνεια, στα μεσόνερα ή στο βυθό, ανάλογα με το πόσο σφιχτές είναι. Η απόχη που θα χρησιμοποιήσουμε πρέπει να είναι μακριά και ελαφριά, ώστε να τη χρησιμοποιούμε εύκολα με το ένα χέρι και την τοποθετούμε κοντά στο σημείο που στεκόμαστε, ώστε να την πιάσουμε εύκολα όταν χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσουμε. Όταν το ψάρι που έχουμε πιάσει φτάσει κοντά, θα την ακουμπήσουμε στο νερό και με το καλάμι θα οδηγήσουμε το ψάρι μέσα στην απόχη. Η σωστή ρύθμιση των φρένων του μηχανισμού είναι κάτι που παίζει ίσως το σημαντικότερο ρόλο στο ψάρεμά μας, αφού θα κρίνει τελικά την έκβαση της μάχης με ένα αξιόλογο θύραμα, το οποίο μπορεί να κόψει το λεπτό παράμαλο με τα απότομα τραδείγματά του, όπως στις περιπτώσεις που βλέπετε. Αντίθετα, η σωστή ρύθμιση των φρένων του μηχανισμού κούρασε και έφερε στην επιφάνεια αυτό το σαργό που πλησίαζε σε βάρος το 1,5 κιλό. Το ψάρεμα με εγγλέζικο φελό είναι μια τεχνική η οποία μπορεί να χαρίσει έντονες συγκινήσεις στον ερασιτέχνη ψαρά. Λόγω του ελαφρού εξοπλισμού που χρησιμοποιούμε, η μάχη με ένα μεγάλο σαργό προσομοιάζει με τη μάχη που δίνει ο ψαράς της Συρτής με ένα μαγιάτικο. Παράδειγμα, η μάχη που παρακολουθείτε με ένα σαργό που το βάρος του πλησιάζει το 1,5 κιλό.